κάτι. Νομίζω ότι έχετε απάντηση. Λέει, θερμή παράκληση, λέει ο 99, τώρα που θα έχετε την Υφυπουργό Εργασίας. Είμαι 62 ετών γυναίκα, παίρνω σύνταξη 320 ευρώ και δίνω 180 ενίκιο. Μου οφείλουν 2,5 χρόνια την επικουρική και μου είπαν πως ίσως την πάρω μετά από άλλα 2 χρόνια. Πόσο θα αντέξω? Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα? Εγώ θα πρότεινα το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργού αυτό και δεν θα μπορούσα εγώ να απαντήσω εκ μέρους του, αλλά να επισημάνω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα σχέδιο το οποίο μέσα στο Φεβρουάριο θα έχει υλοποιηθεί ώστε οι πολίτες που έχουν τέτοιου είδους ζητήματα, τέτοιου είδους προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα έρχονται καθημερινά, θα υπάρχει ένα επιτελείο από τους υπηρεσιακούς που θα απαντούν και θα διευκολύνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι αλήθεια ότι πράγματι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και είναι υποχρέωσή μας σαν Υπουργείο Εργασίας να τα αντιμετωπίζουμε. Και υπάρχει και η δέσμευση λοιπόν, βεβαίως του Υπουργού ότι μέσα στον χρόνο θα λήξουν όλα αυτά. Όλα αυτά θα λήξουν, έτσι, του αρμόδιου Φυσικά, έτσι ακριβώς, αλλά επιπλέον λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης όταν έχει τέτοιου είδους ζητήματα που αντιμετωπίζει να μπορεί να παίρνει έγκαιρα γρήγορα μια απάντηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γρήγορα μια απάντηση και αυτό είναι ένα βήμα. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το θέμα, το δικό σας θέμα, το μεγάλο. Κοντά 25.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν. Να πούμε όμως, δεν μιλάμε για μια επιδότηση, μιλάμε για εργασία πλήρους απασχόλησης. Έτσι δεν είναι? Και αφορά 25.000 δράση ανθρώπους. Δώστε μας λίγο αυτό το περίγραμμα. Σωστά, σωστά. Σαν Υπουργείο Εργασίας έχουμε υποχρέωση όσο αφορά τους ανέργους να τους προετοιμάζουμε με το μεγαλύτερο, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε να μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας όταν και όπου προκύπτουν αυτές οι θέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια δύσκολη χρονιά το 2015 δημιουργηθήκαν από τον ιδιωτικό τομέα 99.700 θέσεις και πέρυσι το 2016 δημιουργηθήκαν γύρω σε 136.000 θέσεις. Λέμε λοιπόν ότι όταν κάποιος είναι άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα και τις δεξιότητές του χάνει, αλλά δεν έχει και μία πρόσφατη εργασιακή εμπειρία που δυσκολεύει την κατάσταση για αυτόν να προσληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν τα υποστηρικτικά μέτρα που παίρνουμε στο Υπουργείο Εργασίας αφορούν από τη μία τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τον ενισχύουμε για να μπορεί να κάνει προσλήψεις δίνοντας ένα μέρος, προσφέροντας ένα μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για να μπορέσει να διευκολυνθεί ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν προσλήψεις. Η δεύτερη δράση και κατεύθυνσή μας είναι η ενίσχυση, η γνωσιακή, τα προσόντα που έχει κάποιος για να μπορεί να προσληφθεί. Και η τρίτη είναι η επαφή με το χώρο εργασίας όταν τα άλλα δύο δεν αρκούν, ναι, ειδικά για κάποιες ομάδες. Εδώ λοιπόν το πρόγραμμα αυτό της κοινοφελούς εργασίας, το οποίο θέλω να πω ότι εφαρμόζεται παγκοσμίως. Στην κρίση της Αμερικής αυτό το πρόγραμμα τρέξανε, στην Κίνα το ίδιο. Άρα δεν είναι μια πρωτοτυπία ελληνική. Τι κάνει? Όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, επειδή ακριβώς δεν έχουν επαφή με την αγορά εργασίας, δημιουργεί προσωρινές θέσεις εργασίας για 8 μήνες. Πλέον, θυμόσαστε, ήταν 5 μήνα πριν. Ναι, ναι. Έγιναν 8 μήνα, ναι. Με τις ειδικότητες και δεξιότητες που ήδη έχουν, να μπορέσουν να προσφέρουν κοινωνικό έργο σε τοπικό επίπεδο. Αυτά τα προγράμματα, λοιπόν, απευθύνονται πρωταρχικά στους μακροχρόνια ανέργους, ανέργους που δεν υπάρχει κανένα στην οικογένειά τους που να εργάζεται, ανέργους οι οποίοι έχουν μεγάλη ηλικία, εκείνους που είναι νέοι και δεν έχουν μία. Και φυσικά υπάρχει το εισοδηματικό κριτήριο και κάποια άλλα κριτήρια. Άρα λοιπόν, ανάλογα με αυτά που μας είπατε, υπάρχει και η αντίστοιχη μόρια οδότηση. Ακριβώς. Πάμε, κυρία Αντωνοπούλου, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και πάρα πολύ καθόντουσαν και λέγανε το εξής, ότι μια θέση εργασίας και δει μια θέση εργασίας στο δημόσιο, σε ένα δήμο, ήταν άμεσα συνδεδεσμένη με το ρουσφέτη, με τον υπουργό, με τον δήμαρχο, με τον κομματάρχη. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, υποθέτω. Πώς δηλαδή διασφαλίζεται το ότι εγώ που έχω τα προσόντα θα πάω και θα έρθει
ο κύριος Δαράκης από δίπλα με την πλάγια οδό να μου πάρει τη θέση. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρουμε, ο ΑΕΔ είναι ο βασικός βραχίωνας που υλοποιεί τις υποστηρικτικές δράσεις για τους ανέργους του Υπουργείου Εργασίας. Πηγαίνει λοιπόν κάποιος στην πλατφόρμα, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ και εκεί ηλεκτρονικά απαντάει κάποιες ερωτήσεις που αντιστοιχούν στη μοριοδότηση. Ηλεκτρονικά δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι με λίγα λόγια. Γίνεται η κατάταξη και η προτεραιοποίηση ανάλογα με τα κριτήρια που έχουμε βάλει και έτσι βγαίνουν οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες. Ακούστε στη συνέχεια. Αν κάποιος πολίτης θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα ενταγμένη η δράση η οποία λέει μπορεί να υποβάλει ένσταση. Αυτές οι ενστάσεις εξετάζονται μία-μία για να δούμε μην τυχόν και έστω και αν είναι ηλεκτρονικό το σύστημα κάτι έχει προκύψει. Στο τέλος βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες, παίρνει ένα παραπεμπτικό σημείωμα από τον ΟΕΔ, πηγαίνει στο Δήμο να προσληφθεί. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ρουσφετολογία σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή να καταλάβω κάτι σε αυτό, επιτρέψτε μου, για να καταλάβει και ο κόσμος. Λέτε λοιπόν έναν αριθμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. 25.000 άνθρωποι, 25.500 άνθρωποι θα μπορέσουν να πάνε στους Δήμους για αυτά τα προγράμματα. Πώς ξέρετε την ανάγκη των Δήμων? Πώς δεν θα πάνε απλώς άνθρωποι απλώς εκεί για να κάθονται? Τι είναι αυτό που αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν, όπου όπως λέγαμε έβαζε ο καθένας δήμαρχος ή έβαζε η κυβέρνηση για να βολέψει δικά της παιδιά? Είναι μόνο το ηλεκτρονικό στοιχείο αυτό που αφορά την αίτηση? Ή υπάρχει πια συσχέτιση με τα ζητούμενα των Δήμων ή των επιχειρήσεων? Και τις ανάγκες τους, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω πώς διασφαλίζουμε το ότι όταν κάποιος προσλαμβάνεται, δεν απλώς δημιουργείται. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Πού θα μπορούσε να προκύψει πρόβλημα? Όταν ένας Δήμος λέει ότι εγώ θα χρειαστώ 10 ανθρώπους για ένα γραφείο. Ναι. Εκεί λοιπόν αποφασίζει ο Δήμος και εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε έναν έλεγχο για το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα έχουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για πρώτη φορά στο ιστορικό της χώρας μας, όπου οι Δήμοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εγγράφουν τα έργα που θα υλοποιήσουν και αντιστοιχούν τους ανθρώπους που πρέπει να εργαστούν για την υλοποίηση του έργου. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα εργαλείο που μήνα-μήνα μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Οι Δήμοι, πρέπει να πω, στην αρχή είχαν μια δυσκολία, γιατί δεν την είχαν ξανακάνει αυτή τη δουλίτσα. Θέλει μια προεργασία. Προφανώς. Και στην αρχή υπήρχε μια αντίδραση. Θέλω να σας πω ότι μέσα στις τελευταίες 2 εβδομάδες έχω επισκεφτεί 5 με 6 Δήμους, ναι, στην περιοχή γύρω από την Αθήνα, ναι, και ομόφωνα, χωρίς κομματικό πρόσημο, όλοι οι Δήμοι λένε δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά έτσι και εμείς οργανωθήκαμε καλύτερα για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα, να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία, γιατί και εμείς το θέλουμε. Πώς θα διασφαλίσουμε το εξής? Εγώ λοιπόν ως δήμαρχος έχω πρόβλημα στην καθαριότητα, υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω όμως κάπου αλλού 5 ανθρώπους, τους παίρνω για το αλλού την ωφελή εργασία και τους υποχρεώνω μετά να έρθουν στην καθαριότητα, γιατί εκεί εγώ έχω ανάγκες. Αυτό απαγορεύεται. Η πρόσκληση και οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους Δήμους το ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επίσης υπάρχουν έλεγχοι, επιτόπιοι έλεγχοι που κάνει ο ΟΕΔ και υπάρχουν και οι καταγγελίες των εργαζομένων, στην οποία περίπτωση εμπλέκεται και ο ΣΕΠΕ. Πρέπει να πω ότι σε αυτή την καινούργια κοινοφελή, η οποία ήδη τρέχει σε 51 Δήμους, στους πιο ευάλωτους, αυτοί που ήταν θύλακες υψηλής ανεργίας, υψηλότερης ανεργίας από το μέσο όρο της χώρας, πρέπει να πω ότι τέτοια φαινόμενα αυτή τη φορά δεν έχουν παρατηρηθεί. Είχαμε προβλήματα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είχαμε προβλήματα, ειδικά όσο αφορά την συλλογή απορριμμάτων σε απορριμματοφόρα. Αυτή έχει καταργηθεί. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι, να δώσουμε στον κόσμο. Τι μισθό θα παίρνουν, πόσο είναι μεικτά, πόσο είναι καθαρά και αν θα έχουν, φαντάζομαι, πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα όσοι πάρουν μέρος? Είναι ο βασικός μισθός, κατώτατος μισθός, όπως ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία. Δηλαδή, τι θέλουμε εμείς να σηματοδοτήσουμε?
και τα ένσημα θα παίρνει ο κόσμος και το ωράριο που του λένε ότι θα τηρείται, τηρείται. Και οι 8 μήνες θα είναι μήνες πραγματικής εργασίας που πληρώνεσαι στην ώρα σου. Μάλιστα. Δηλαδή, σε ένα απορριθμισμένο περιβάλλον θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την κανονικότητα. Προφανώς. Πείτε μου κάτι για να επανέλθουμε αυτό, σε αυτό το διτό στόχο και να πάμε στο στοιχείο της εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης ή της, των νέων έτσι, δυνατοτήτων που θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, γίνονται εκτός εργασίας. Τι ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία και το διαλέγω, έχω τη δυνατότητα να επιλέξω. Βεβαίως, βεβαίως, να σας τα απαντήσω. Πειραματιστήκαμε και συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Απασχόλησης για αυτό τον πειραματισμό, ώστε αυτά τα προγράμματα πλέον να εμπεριέχουν και εργασία, αλλά και ανάπτυξη δεξιοτήτων καινούριων γνώσεων, με λίγα λόγια. 4 μέρες εργασία στο πρόγραμμα που τώρα τρέχει, 5η μέρα κατάρτιση σε 2 τομείς. Ο ένας είναι πληροφορική, έτσι ώστε ένας πολίτης που δεν μπορούσε ούτε καν να μπει ηλεκτρονικά στον ΟΕΔ να μπορεί να το κάνει, αλλά και πιστοποίηση στη δεύτερη και τρίτη βαθμίδα της πληροφορικής και από την άλλη ενημέρωση, ενημερωτικά σεμινάρια που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στην απελπισία του ο κόσμος πολλές φορές μαζεύει ό,τι λίγα χρήματα έχει, ανοίγει μια επιχείρηση η οποία κλείνει μετά από 2 μήνες. Και συνήθως είναι καφέ, είναι ένα καφέ, ακριβώς, το 90%, 95% των επιχειρήσεων ακριβώς είναι τέτοια επιχειρηματική έτσι δραστηριότητα. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οπότε με αυτή τη δραστηριότητα η οποία είναι προαιρετική, όποιος θέλει συμμετέχει, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε. Πάντως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν ρωτούμε σήμερα τους ωφελούμενους αν αυτή η δεύτερη δράση προσφέρει κάτι, νομίζω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ο κόσμος λέει ναι. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί ξέρετε, πολλά προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα έχουν απαξιωθεί. Δηλαδή, ο κόσμος τα έβλεπε απλώς σαν ένα επιδοματικό εργαλείο. Λέβαια. Δεν μάθαινε πράγματα. Εδώ λοιπόν, επειδή δεν πληρώνεσαι για να πας, πηγαίνεις αν θέλεις να πας. Έχεις το μισθό σου και σου λέει, θέλεις να μάθεις κάτι παραπάνω ή να εργαστείς. Κύριε Αντωνοπούλου, το έχουμε πει πολλές φορές και με εσάς. Συγγνώμη, Γιάννη, θα πιστοποιείτε αυτό. Βεβαίως. Δηλαδή το καινούριο πράγμα που έμαθα, θα έχετε κάποια... Βεβαίως, υπάρχει πιστοποίηση, υπάρχει πιστοποίηση και μάλιστα η σκέψη τώρα, αυτή τη στιγμή, για τους δήμους, για τους δήμους που τώρα βγαίνει το πρόγραμμα, που αναφερθήκατε, 24.000-25.000 θέσεις, θα διευρυνθεί η γκάμα πιστοποίησης και κατάρτισης. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνο για πληροφορική και για κοινωνική οικονομία, αλλά και μία σειρά από άλλες ειδικότητες, διότι αυτός ο πειραματισμός που κάνουμε ανέδειξε το εξής. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μαθαίνει την ώρα που εργάζεται. Δηλαδή, ήταν οικοδόμος, άρα τώρα μαθαίνει πώς να βάζει πλακάκια ή πώς να κάνει στρώσεις σε πεζοδρόμια. Αυτό είναι κάτι παραπάνω που μαθαίνει. Έτσι λοιπόν θα μπούμε σε μια διαδικασία να πιστοποιούμε τις καινούργιες γνώσεις που αποκτούν. Πάμε σε ένα πρακτικό θέμα, κυρία Αντωνοπούλου. Πήγε πολλοί κόσμος εχθές να μπει στην σελίδα του ΟΑΕΔ. Η σελίδα έπεσε κάποια στιγμή. Το σύστημα δεν άντεξε όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ προσωπικά προσπάθησα για να δω αν υπήρχε. Μπήκα κάποια στιγμή, αλλά ξερνότανε στην κυριολεξία. Δεν είχα τη δυνατότητα. Δηλαδή, περίμενα πολλή ώρα για να μπω. Και ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος και λέει: μήπως έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους. Αρχίσανε μάλιστα να λέμε. Μέχρι πότε είμαι. Ναι, μήπως πάρουμε παράταση. Τι θα γίνει με παρατάσεις και έχουμε πολλά τέτοια μήνυματα από κοντά. Γιατί δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα, έτσι καταλαβαίνω. Να το απαντήσω. Πολύ χρήσιμη η ερώτηση για να ενημερώνεται ο κόσμος. Να πω πρώτα απ' όλα ότι στα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή το 2011-2012-2013, που ήταν πεντάμινα, για κάθε θέση εργασίας που προκυρισόταν, είχαμε περίπου 5 αιτήσεις. Τώρα, επειδή έχουν γίνει 8 μήνα και επειδή έχουν και την κατάρτιση και πιστοποίηση, είναι πολύ πιο ελκυστικά. Και για κάθε θέση που υπάρχει, έχουμε 10 με 14 αιτήσεις. Άρα, το σύστημα υπερφορτώθηκε
Αυτό σημαίνει από τη μία πολύ καλά τα σχεδιάζουμε και ο κόσμος θέλει να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει αυτή η τρομερή ζήτηση και πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα εχθές με τον ΟΕΕΦ που μου λένε ότι σήμερα έχει λυθεί. Θα δοθεί παράταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Το κρατάμε αυτό. Να επισημάνω κάτι πριν κλείσουμε. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του προβλήματος, εχθές μέσα σε λίγες ώρες, όταν άνοιξε η πλατφόρμα, εγγράφησαν 15.000 άτομα. Άρα το σύστημα δεν άντεξε και γι' αυτό έπεσε. Θα δοθεί παράταση να μην υπάρχει καμία ανησυχία στον κόσμο. Έχετε σημερινά πρωινά στοιχεία, πόσοι έχουν μπει? Δεν έχω σημερινά στοιχεία. Δεν έχω σημερινά στοιχεία, γιατί ξεκινήσαμε πολύ πολύ νωρίς, θα λειτουργεί κανονικά και το γεγονός που θέλω να καταγράψουμε είναι ότι σε περίπτωση που επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, για κάθε καθυστέρηση που υπάρχει θα δίνεται και η ανάγκη. Πολύ σημαντικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.